Το σχηματισμό κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας στη Λιβύη πρότειναν τα Ηνωμένα Έθνη προκειμένου να δοθεί τέλος στην πολιτική αστάθεια που επικρατεί στη χώρα από το 2011. Τον τελευταίο χρόνο λειτουργούν δύο κοινοβούλια, ένα ισλαμιστικό με έδρα την Τρίπολη και ένα που χαίρει διεθνούς αναγνώρισης στο Τομπρούκ που βρίσκεται στα ανατολικά της χώρας. Οι επιλογές που είχαμε δεν ήταν αρκετές και σίγουρα το να βρούμε την τέλεια λύση δεν ήταν πιθανό. Νομίζω όμως ότι έχουμε μια πολύ καλή σύνθεση πολιτικών και προσωπικότητων που θα κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να βγάλουν τη χώρα από την κρίση, τόνισε ο ειδικός απεσταλμένος του ΟΗΕ Μπερναντίνο Λεόν. To take their country out of this crisis. Την πρόταση των Ηνωμένων Εθνών πρέπει να εγκρίνουν και τα δύο κοινοβούλια, κάτι που θεωρείται δύσκολο, καθώς ήδη αρκετοί βουλευτές εκφράζουν ανοιχτά τη διαφωνία τους. Τώρα ξεκινάει η πραγματική δουλειά. Τώρα εναπόκειται στους Λίβιους και στο Κοινοβούλιο να αποφασίσουν για την κυβέρνησή τους. Χωρίς αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, δήλωσε ο Μούσα Αλκούνι, ένας εκ των τριών υποψηφίων για τη θέση του Πρωθυπουργού. Η Λιβύη βυθίστηκε στο χάος από την ημέρα που εκδιώχθηκε ο Μουαμάρ Καντάφη, με αποτέλεσμα οι ακραίοι Ισλαμιστές να αναλάβουν την εξουσία σε πολλές επαρχίες της χώρας.